Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω το παιχνίδι «Πιάσε το Πασχαλινό Αυγό». Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι θεματικό, αφορά την εποχή τώρα του Πάσχα. Βέβαια, μπορείτε να το τροποποιήσετε εσείς και να δημιουργήσετε όποιο άλλο παιχνίδι θέλετε, αλλάζοντας απλώς τα αντικείμενα και τις ενδυμασίες από τα στοιχεία τα οποία έχουμε βάλει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το παιχνιδάκι αυτό έχει ένα καλαθάκι, το οποίο καλάθι μετακινείται δεξιά ή αριστερά πατώντας αντίστοιχα τα βέλη από το πληκτρολόγιο. Ξεκινάει από μια συγκεκριμένη θέση βέβαια όταν πατήσω την πράσινη σημαία και μετακινείται δεξιά-αριστερά. Η μετακίνηση είναι πολύ απλοϊκή, τη βλέπετε κιόλας δεξιά, απλώς πατώντας τα αντίστοιχα βέλη, πατάω τώρα το αριστερό, βλέπετε το δεξί, μετακινείται το καλάθι δεξιά και αριστερά. Σαφώς δεν πάει πάνω κάτω, ο σκοπός είναι να πιάσει τα αυγά καθώς αυτά πέφτουν από τον ουρανό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα αυγουλάκια έχουν δύο ενδυμασίες. Η μία ενδυμασία είναι η αρχική, η οποία είναι το αυγό το οποίο πέφτει, και η δεύτερη είναι όταν έχει πέσει και έχει χτυπήσει πάνω στο έδαφος να εμφανίζεται ένα ράγισμα ότι το αυγό χάλασε, έσπασε, οπότε μάλλον έχουμε τελειώσει. Έτσι το παιχνίδι. Υπάρχει και ένα τρίτο αντικείμενο, το οποίο λέγεται Game Over, μας δίνει τέρολος του παιχνιδιού. Αυτό είναι απλώς ένα αντικείμενο το οποίο εμφανίζεται όταν το αυγό χτυπήσει κάτω στο έδαφος. Το αντικείμενο και τον κώδικά του τον είδαμε, έτσι αφορά την κίνηση, και πάμε να δούμε το κυρίως παιχνίδι, το οποίο ο κώδικας, στον οποίο ο κώδικας βρίσκεται στο αυγουλάκι. Το αυγό λοιπόν όταν ξεκινάει το παιχνίδι αλλάζει συνέχεια χρώμα. Για να το δούμε λοιπόν, όταν ξεκινάει λοιπόν το παιχνίδι βλέπετε ότι αλλάζει χρώμα, για να το ξαναδούμε, έτσι το βλέπετε, αλλάζει αργά χρώμα. Αν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ταχύτητα του χρώματος, της αλλαγής του χρώματος, δεν έχετε παρά να έρθετε εδώ στην αλλαγή χρώματος και να δώσετε μια άλλη τιμή. Τώρα τα χρώματα θα αλλάζουν με πιο μεγάλη ταχύτητα. Από ό,τι βλέπετε, έτσι, αλλάζουν σε διαφορετικές καταστάσεις. Πιο σκούρα, πιο ανοιχτά και σαφώς με διαφορετική και πιο γρήγορη εναλλαγή χρώματος. Επιπλέον και ταυτόχρονα με αυτή την αναλλαγή χρώματος που θέλω να το κάνω λίγο πιο παιχνιώδη, έχω στην πραγματικότητα και την εκκίνησή του. Όταν ξεκινάει το παιχνίδι, το αυγό θα πρέπει να είναι ακέραιο. Έτσι. Δεν θα έχουμε το σφασμένο αυγό, αλλά θα έχουμε αυτό που εμφανίζεται όλη η εικόνα ομοιόμορφα. Όταν ξεκινάει λοιπόν, το αυγό τοποθετείται στο πάνω μέρος της οθόνης. Στη συγκεκριμένη τοποθεσία έχουμε βάλει ψ το 166, είναι στην πραγματικότητα η θέση στην οποία υπάρχει το αντικείμενο εδώ ψηλά και σε μια τυχαία οριζόντια θέση, η οποία είναι από το -235 που είναι κάπου εδώ μέχρι το 235 που είναι κάπου εδώ. Οπότε στην πραγματικότητα το αυγό εμφανίζεται σε τυχαία θέση εδώ πάνω. Για να το δούμε λοιπόν αυτό, ξεκίνησε αυτή τη φορά από εδώ, έτσι. Πάμε ξανά. Ξεκίνησε πιο πέρα. Ξανά σημαία, ήρθε πιο εδώ. Ξανά σημαία, ήρθε από άλλη θέση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το αυγό αυτό ξεκινάει και ενώ είναι από το ίδιο ύψος, αλλάζει με αυτόν τον τρόπο την τυχαία θέση από την οποία θα πέσει. Αυτό κάνει και το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον. Όταν ξεκινάμε βέβαια, το σκορ μας είναι πάντα 0. Όλα τα παιχνίδια λοιπόν έχουν με σκορ και το σκορ είναι με το 0, είναι μια μεταβλητή το 0 στην πραγματικότητα που κρατάει πόσα αυγά έχουν ακουμπήσει πάνω στο καλάθι, έχει πιάσει ο παίχτης με το καλάθι. Αυτό ορίζεται από το επόμενο κομμάτι κώδικα. Έχω εδώ ένα για πάντα, από εδώ μέχρι εκεί. Αυτό το για πάντα στην πραγματικότητα μου λέει ότι αυτές οι εκτελέσεις εκτελούνται συνέχεια και ακατάπαυστα. Ενώ αυτές εκτελέστηκαν μια φορά για να ξεκινήσει το παιχνίδι, αυτές εκτελούνται για πάντα, ομοίως για πάντα εκτελείται και η αλλαγή του εφέ χρώματος. Τι γίνεται για πάντα? Γίνεται ένας έλεγχος. Ο έλεγχος λέει, εάν το αυγό αγγίξει το καλάθι, το μπάσκετ, τότε σημαίνει ότι έχω πιάσει το αυγό. Έτσι το σκορ αλλάζει κατά ένα, πήραμε συν ένα λοιπόν αυγό, και τι κάνουμε επίσης, επιστρέφουμε το αυγό, πηγαίνει το αυγό λοιπόν στην θέση, σε μια τυχαία θέση πάλι από την αρχή. Κοιτάξτε αυτή την εντολή και αυτή την εντολή, είναι ακριβώς οι ίδιες. Στην πραγματικότητα λοιπόν έρχεται και πάλι με τυχαιότητα τοποθετεί το αυγό εδώ και ξαναπέφτει. Για να δούμε λοιπόν, ξεκινάει, οπ, δεν το πρόλαβα, ξεκινάει, πιάνουμε λοιπόν το ένα αυγό, βγαίνει δεύτερο αυγουλάκι σε άλλη θέση, τρίτο αυγουλάκι, τέταρτο, έτσι αλλάζουν οι θέσεις μέχρι να το αφήσω να πέσει κάτω και βέβαια να χάσω.
Έτσι λοιπόν είδαμε ότι για πάντα ελέγχει αν ακουμπήσει το καλάθι. Τι άλλο κάνει? Ελέγχει αν ακουμπήσει το έδαφος. Το έδαφος έχει χρώμα καφέ. Διαλέγω κλικ πάνω στο χρώμα και μετά με το σημαδάκι αυτό εδώ μπορώ να διαλέξω το χρώμα στο οποίο δεν θέλω στην πραγματικότητα να πέσω, αλλά είναι αυτό που μου δίνει το τέλος του παιχνιδιού. Εάν λοιπόν το αυγό ακουμπήσει αυτό το καφέ χρώμα, το οποίο υποδηλώνει το έδαφος, τότε λέει σταμάτα το. Τι ακριβώς κάνει αυτό το stop? Αυτό το stop κάνει το εξής. Αλλάζει την ενδυμασία του αυγού που ήταν ένα αρχικά σε δύο. Θυμηθείτε ότι η ενδυμασία 2 είναι το σπασμένο αυγό που έχουμε δει. Και τι άλλο κάνει, μεταδίδεται αυτό το μήνυμα. Για να δούμε, στο μπάσκετ, στο καλάθι, δεν έχω κάποιο μήνυμα που να λέει stop. Στο game over όμως που εμφανίστηκε εδώ, βλέπετε ότι όταν λάβω stop, δηλαδή όταν πέσει το αυγό πάνω στο έδαφος, εμφανίζει το game over, αυτό το αντικείμενο, και σταματάει το παιχνίδι. Στην αρχή βέβαια το game over εξαφανίζεται. Όταν ξεκινάω την πράσινη σημαία θα δείτε ότι εξαφανίζει το game over, ξεκινάει το παιχνίδι. Και πότε εμφανίζεται? Εμφανίζεται όταν το αυγό, ας φύγω πιο εδώ να πέσει το αυγό, σπάσει, μεταδώσει το μήνυμα stop, οπότε εμφανίζεται και σταματάει το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι εύκολα παραμετροποιήσιμο. Μπορείτε να κάνετε τροποποιήσεις και αλλαγές σε ό,τι θέλετε εσείς, έτσι ώστε να περάσετε και δημιουργικά το χρόνο σας, αλλά και να μάθετε και να εργαστείτε πάνω σε κομμάτια προγραμματισμού. Θα ήθελα επίσης να σας επισημάνω ότι η ταχύτητα με την οποία πέφτει το αυγό από πάνω προς το έδαφος είναι εδώ. Αλλάζω το ψ κατά μείον 5. Θυμηθείτε ότι το ψ στην αρχική θέση ήταν το 166, κατεβαίνει σε κάθε επανάληψη κατά μείον 5 μέχρι να φτάσει και να ακουμπήσει το χρώμα καφέ. Εδώ λοιπόν, αν θέλετε να πάει πιο αργά ή πιο γρήγορα, δεν έχετε παρά να αλλάξετε στην πραγματικότητα την τιμή ή γιατί όχι να την παραμετροποιήσετε εσείς με μια τυχαιότητα και να κάνετε ακόμα πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Αυτό λοιπόν είναι το παιχνίδι «Πιάσε το Πασχαλινό Αυγό». Σας εύχομαι ολόψυχα, καλό Πάσχα και ελπίζω να συναντηθούμε σύντομα από κοντά.